μια ιστορική απόφαση, η οποία βεβαίως είναι η αφετηρία ενός αγώνα που πρέπει να ξεκινήσει, ενός αγώνα που πρέπει να συμμετέχουν οι πολίτες στηρίζοντας τις δημοτικές αρχές του εθνικού σχεδιασμού και του περιφερειακού σχεδιασμού για διαλογή στην πηγή, αλλά και οι δημοτικές αρχές για να στήσουν τα προσωρινά συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων μέχρι να ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις, για να μην ζήσουμε ούτε μία μέρα με σκουπίδια στους δρόμους, να ζήσουμε έστω και μία μέρα με σκουπίδια όπως έχουν ζήσει αρκετοί δήμοι κατά το παρελθόν, αλλά και κάποιοι σήμερα είναι γεμάτοι με σκουπίδια μέσα στην καρδιά της τουριστικής περιόδου. Η απόφαση λοιπόν, γιατί εγώ χαίρομαι που πανηγυρίζουν από όλες πλευρές. Χαίρομαι. Η απόφαση όμως που πάρθηκε, επειδή είμαστε εκεί εμείς οι πρωταγωνιστές, οι δήμαρχοι της Πελοποννήσου, αλλά και δημοτικοί σύμβουλοι, και διαμορφώσαμε μία απόφαση ως προϊόν μιας διαβούλευσης που κράτησε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, οφείλουμε να καταθέσουμε ποια είναι η πραγματικότητα, γιατί βλέπω κάποιες ερμηνείες και κάποιες δηλώσεις που υπάρχουν, οι οποίες μάλλον υπηρετούν κάποιες σκοπιμότητες. Μάλλον υπηρετούν τη σκοπιμότητα να προχωρήσει φερρυπίν η σύμβαση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, το ΣΔΙΤ. Γιατί εμείς στην απόφαση που πήραμε για τον περιφερειακό σχεδιασμό, ότι υιοθετούμε το ΣΔΙΤ, δεν υπάρχει πουθενά σε κανένα σημείο του πολυσέλιδου κειμένου, που με τα παραρτήματα φτάνει κοντά στις 1000 σελίδες, δεν υπάρχει ο όρος ΣΔΙΤ. Υπάρχει ένας περιφερειακός σχεδιασμός, ο οποίος λέει συγκεκριμένα πράγματα. Προσωρινές διαχειρήσεις, προδιαλεγμένο οργανικό, αλλά και διαχείριση του σύμμικτου, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις από τους Δήμους, είτε με δικά τους μηχανήματα, είτε με ενοικιάσεις μηχανημάτων, με εταιρείες δηλαδή, με φορητές μονάδες που θα κάνουν αυτήν την κατεργασία, την ολοκληρωμένη κατεργασία, και θα μένει ένα υπόλοιπο το οποίο θα πηγαίνει για περαιτέρω ή επεξεργασία ή ταφή. Υπάρχει η δυνατότητα, και εδώ είναι το κομβικό σημείο, κάτι που πέρασε στο τελείωμα πριν από την ψηφοφορία, στο τελείωμα της συνεδρίασης, πριν πάμε στην ψηφοφορία, με προτάσεις που κατέθηκαν και από εμένα και από άλλους δημάρχους, και με ένα σημείο μάλιστα συγκεκριμένο που δόθηκε από τον κύριο Καμπόσο, τον πρόεδρο της ΠΕΔ, το αποφασιστικό μέρος μιλάει ξεκάθαρα ότι η διαχείριση αυτή που θα στηθεί με τα προσωρινά συστήματα από τους Δήμους, θα υπάρχει δυνατότητα, θα δίνεται κάποιος Δήμος να συνεχίσει και μετά. Και βεβαίως το υπόλοιμα αυτών των κατεργασιών θα πηγαίνει στις εγκαταστάσεις, τις κεντρικές εγκαταστάσεις που δεν ονοματίζονται. Να το επαναλάβω πάλι. Οι διαχειρήσεις που θα στηθούν στο μεσοδιάστημα, στην προσωρινή διαχείριση, μπορεί να συνεχίσουν και μετά. Αυτές δεν έχουν μόνο προδιαλεγμένο οργανικό μετά από την διαλογή στην πηγή. Δεν είναι μόνο κδάι για ανακυκλώσιμα. Θα είναι και επεξεργασία και των αυτών που θα πέφτουν στον κάδο με τα σύμπηκτα που πρέπει να πάνε για κατεργασία. Θα υπάρχει δυνατότητα από κάποιους Δήμους που έχουν αυτή τη δυνατότητα να συνεχίσουν την κατεργασία. Έτσι, γιατί έγινε πολλής λόγος, και βέβαια υπάρχουν και τα τηλεοπτικά κανάλια εκεί, από ό,τι θυμάμαι ήταν πάνω από 2-3 τηλεοπτικά μέσα, τα οποία έχουν καταγράψει την τελευταία διατύπωση όπως αυτή καταλήξαμε να γραφτεί στον περιφερειακό σχεδιασμό. Αυτά είναι αποτυπωμένα. Τι άλλο είναι αποτυπωμένο? Πλέον μιλάμε για μονάδες που θα κατασκευαστούν, κεντρικές μονάδες συνολικής δυναμικότητας μόνο 100.000 τόνων το έτος. Κατεργασία λοιπόν που θα έχουμε η μέγιστη κατέτος είναι 100.000 τόνων μόνο. Σκεφτείτε τα αρχικά, τους αρχικούς σχεδιασμούς για μονάδες 260-270.000 τόνων τον χρόνο. Έχει καμία σχέση αυτή η δυναμικότητα με αυτή που περιγράφει ο νέος αναθεωρημένος ΠΕΣΔΑ? Μάλλον ακόμα είναι πρόταση. Εκτός αν κάποιοι θέλουν να συνεχίσουν να κινούνται παρασκηνιακά
και θα παρέμβουν πιθανόν στην κυβέρνηση, στον αρμόδιο υπουργό, και αυτά όλα θα αλλάξουν και αυτό το τοπίο τους είναι απαραίτητο, οι εντυπώσεις, ότι αυτό ψηφίσαμε και οι δήμαρχοι. Ας το δούνε καλύτερα λοιπόν. Ας το δούνε καλύτερα. Καμία αναφορά δεν υπάρχει για ΣΔΙΤ. Δεν υιοθέτησε κανένας δήμαρχος στην Πελοπόννησο το ΣΔΙΤ. Υπάρχουν λοιπόν οι τοπικές διαχειρήσεις, οι οποίες μπορούν, αν κάποιοι δήμοι επιθυμούν, να συνεχιστούν και μετά από το διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι να έχουμε τις νέες κεντρικές μονάδες. Όπως αυτές θα υλοποιηθούν μικροτέρης δυναμικότητας. 100.000 τόνους δυναμικότητα το χρόνο θα είναι συνολικά αυτές οι μονάδες. Αυτά λοιπόν όσον αφορά κάποιες διευκρινήσεις που ήταν απαραίτητες για να δοθούν. Τώρα λοιπόν που τελείωσε όμως η απόφαση στο φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, εγώ θέλω να κάνω και 2-3 δηλώσεις που δεν ήθελα να γίνουν πριν από τη Δευτέρα, για να μην χαλάσει ένα καλό κλίμα όπως διαμορφώθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά κάποιοι επιχείρησαν, δεν ξέρω για ποιο λόγο, να το χαλάσουν εν ώψη της συνεδρίασης του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων Πελοποννήσου. Μιλάω για ένα δελτίο τύπου, το οποίο εκδόθηκε από τη Συμμαχία Πολιτών, το οποίο μόνο την πραγματικότητα δεν αποτυπώνει της τελευταίας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Και θα ήθελα και να το διαβάσω και να σας πω και πού είναι εντελώς λάθος η πληροφόρηση που επιχειρεί αυτό το δελτίο τύπου. Λέει, όπως είναι γνωστό, είχαμε αποχωρήσει από το προηγούμενο Συμβούλιο της 6ης Εβδόμου, ζητώντας κανονική συζήτηση για το θέμα προϋπηρεσίας διάταξης. Το λάθος της Δημοτικής Αρχής αναγνωρίστηκε, προγραμματίστηκε και έγινε ουσιαστικά συζήτηση που διήγησε περίπου 4 ώρες. Μείναμε σταθεροί στη θέση μας. Όχι δεματοποιητές. Όχι γδάι στα εξαμήλια. Όσον αφορά τις δεματοποιητές, επειδή έχει δαιμονοποιηθεί, στην τελευταία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εμείς πήραμε πίσω προηγούμενη που έγινε, όταν μάλιστα εγώ έλειπα από το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά είχε τη συνένεσή μου, έτσι για να μην διαχωρίζω θέση, που έλεγε ως εναλλακτική πρόταση να δούμε τη δεματοποίηση του υπολείμματος που θα προκύπτει από αυτές τις εγκαταστάσεις, είτε κατά τη φάση προσωρινής λειτουργίας, είτε της οριστικής λειτουργίας αυτής της μονάδας που θα κατασκευάσει ο Δήμος Κορινθίων, και εναλλακτικά να δούμε και την προσωρινή απόθεση αυτού του υπολείμματος σε συγκεκριμένες θέσεις. Αυτό στο τελευταίο συμβούλιο απεσήρθη. Μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Οι μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων έχουν κάποιους μικρούς δεματοποιητές που δεματοποιούν τα χρήσιμα υλικά. Δηλαδή το πλαστικό, το χαρτί, το λευκό σίδηρο. Όλα αυτά που δεματοποιούνται, που βγαίνουν ως χρήσιμα για να πουληθούν, πρέπει να δεματοποιηθούν. Δεύτερο θέμα. Από πού πρέπει να κατανοήσετε ότι ουσιαστικά την απόφαση που πήραν πίσω ήταν αυτή του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά τα άλλα, παραμένει η ομόφωνη απόφασή μας που πάρθηκε όταν κουβεντιάσαμε το Δεκέμβριο το τοπικό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων. Βλέπουμε έκπληξη εδώ και δεν ξέρω για ποιο λόγο, γιατί δεν έχει λογική αυτό που γράφεται στο δελτίο τύπου, και είπαμε, λέει, όχι γδάει στα εξαμήνια. Αυτό που αποφασίσαμε λοιπόν το Δεκέμβρη με τοπικό σχέδιο λέει ξεκάθαρα μέσα ότι η μονάδα θα λειτουργεί και ως κέντρος διαλογής των ανακυκλώσιμων, δηλαδή των υλικών που μαζεύουμε στο μπλε κάδο. Από την άλλη, με έκπληξη, και εδώ αναδεικνύεται με τον καλύτερο τρόπο, αν θέλετε, το πόσο λίγο ενημερωμένη είναι η μείζωνος μειοψηφία, μου κάνει εντύπωση που επιμένουν σε μια άποψη να μην κάνει κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων ο Δήμος. Λοιπόν, η μονάδα που θα φτιάξουμε, τα μηχανήματα που θα έχει μέσα, τα ίδια μηχανήματα, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος, μπορούν σε μία βάρδια να λειτουργούν και ως κέντρο διαλογής των ανακυκλώσιμων. Ο Δήμος πρέπει να το κάνει αυτό?
απαραίτητα μέσον όρο το κέντρο διαλογής των ανακυκλώσιμων θα μας δώσει τη δυνατότητα να ρίξουμε το κόστος της διαχείρισης της μονάδας περίπου 50 ευρώ. Τόσο είναι το όφελος από την πώληση των υλικών που πλέον δεν θα δίνονται δωρεάν στα ιδιωτικά ΚΔΑΗ, αλλά θα εκμεταλλευόμαστε εμείς αυτά τα υλικά πουλώντας τα στην ελεύθερη αγορά και εισπράττοντας χρήματα για να μειώσουμε το κόστος διαχείρισης του συστήματος. Μου κάνει λοιπόν εντύπωση πως σε μια σοβαρή ανακοίνωση της μείζωνος μειοψηφίας μπαίνει και δαιμονοποιείται, μπαίνει να μην γινιγδάει και το περάσαμε. Περάσαμε τώρα, πού το είδαν αυτό γραμμένο, εγώ περιμένω να μου το πουν. Πού το είδανε γραμμένο ακόμα και όσον αφορά στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά εν τη άθ περιπτώσει, έλεος, θεωρούν αρνητικό αντί να δίνει ο δωρεάν ο Δήμος τα ανακυκλώσιμα χρήσιμα υλικά στον κάθε ιδιώτη, να μην τα πουλάει και να βγάζει χρήματα ο ίδιος ο Δήμος, το θεωρούν αρνητικό. Περιμένω μία διευκρίνηση για αυτό το πράγμα. Και τελικά λέει, αυτό έγινε δεκτό από το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα. Και παρακάτω θα ήθελα να σχολιάσω και στην ανακοίνωση και κάποια άλλα πράγματα. Ο νέος διαγωνισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει άλλα μηχανήματα μικρότερου κόστους και δυναμικότητας, χωρίς δεματοποιητές και προδιαγραφές που θα επιτρέπουν σε πολλές εταιρείες να δώσουν προσφορές. Καταρχήν εδώ, το λέω και δημόσια, το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάποιοι από τη μείζωνα μειοψηφία και όχι μόνο μίλησαν για στημένο διαγωνισμό. Τώρα, στημένος διαγωνισμός που δεν έχετε κανένας, δηλαδή στημένος διαγωνισμός για τον κανένα. Αυτό είναι πρωτότυπη άποψη. Για τον κανένα. Στήσε με ένα διαγωνισμό να μην έρθει κανένας. Λοιπόν, ο διαγωνισμός είχε κάποια προβλήματα. Τα έχουμε εντοπίσει. Τα έχουμε εντοπίσει γιατί εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής και πάντα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι τα ξέρει όλα. Εμείς αυτή τη διακήρυξη που βγάλαμε στον αέρα την είχαμε πληρώσει. Είχαμε πληρώσει τους μελετητές. Είχαμε πληρώσει τη μελέτη όσον αφορά το τι μηχανήματα απαιτούνται για να γίνει αυτή η ολοκληρωμένη διαχείριση, η μικρή μονάδα του Δήμου Κορινθίων που θα διαχειριστεί ταυτόχρονα και τα απορρίμματα του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων και του Δήμου Νεμέας. Οι μελετητές αστόχησαν. Εμείς οφείλουμε να διορθώσουμε. Όχι όμως και εδώ να δαιμονοποιείται το κομμάτι που έχει να κάνει με τις προδιαγραφές. Εμείς μέσα αυτήν την εγκατάσταση θα πρέπει να έχουμε δυναμικότητα να διαχειριστούμε τα σκουπίδια τριών δήμων. Θα έχουμε προδιαλεγμένο οργανικό που θα προκύψει μέσα από τη διαλογή στην πηγή. Θα έχουμε διαχείριση των ανακυκλώσιμων. Θα είναι ΚΔΑΗ και θα έχουμε και διαχείριση και του πράσινου κάδου, ιδιαίτερα στο πρώτο διάστημα που θα έχουμε μεγάλη αστοχία μέχρι ο κόσμος να εκπαιδευτεί, να συνενέσει, να δει ότι το συμφέρον του, να συμβάλλει και αυτός και στο τέλος ο πράσινος κάδος πραγματικά να συλλέγει αυτά που πραγματικά δεν μπορεί να έχουν καμιάς διαχείρισης. Ή κάποιες διαχείρισης που θα την κάνει κάποιος άλλος. Ή θα πάνε ως υπόλοιμα σε κάποιον χιτή. Άλλο πράγμα όμως αυτό που πρέπει να διορθώσουμε, και εγώ θα σας πω και αυτή τη στιγμή πώς κινείται η τεχνική μας υπηρεσία. Η τεχνική μας υπηρεσία συλλέγει αυτή τη στιγμή πληροφορίες που αφορούν προδιαγραφές για μηχανήματα και λάθη που έχουν γίνει να διορθώσει ακόμα και στις τιμές που έχουμε κοστολογήσει με μερικά επιμέρους μηχανήματα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Είχαμε ένα τεράστιο μηχάνημα φορτωτή. Πραγματικά το διαπιστώσαμε τον υστέρο. Εγώ δεν είναι η δουλειά μου να κοιτάω τόσο λεπτομεριακά κάποιες προδιαγραφές. Αυτός ο φορτωτής είχε κοστολογηθεί 57.000 ευρώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να αγοραστεί αυτός, οι προδιαγραφές συγκεκριμένες. Μπορεί να πάρει ο καθένας και στην πιο ευθυνή εταιρεία, μην την ονοματίσω, που υπάρχει στη χώρα, ως εμπορική, κάτω από 90.000 ευρώ. Υπήρχαν μηχανήματα
Όχι βέβαια αυτά που ακούγονται από κάποιους, που έχουν μια μικρή μεγαλύτερη δυναμικότητα από αυτή που χρειάζεται. Πολύ μικρή. Αυτά θα διορθωθούν. Εξετάζουμε ακόμα και τη δυνατότητα, και απαντώ και σε κάποιους που βιάζονται, ακόμα να απαλληφθούν και κάποιες ενδεικτικές διαστάσεις που υπήρχαν σε κάποια μηχανήματα. Έτσι για να φύγει κάθε σκιά ότι υπάρχει κάτι από πίσω. Θα φύγουν και αυτά πιθανόν, αν δεν μας δημιουργούν πρόβλημα. Και θα μείνει μόνο η δυναμικότητα, δηλαδή η παραγωγική ικανότητα του κάθε μηχανήματος. Γιατί εμείς θέλουμε τη συμμετοχή, θέλουμε τον ανταγωνισμό, θέλουμε να έρθουν στη δημοπρασία που θα ξαναγίνει, όσο μπορούμε πιο πολύ για να είναι ανταγωνιστικοί. Κοιτάτε και μερικά άλλα. Φερρυππίν, για 6 μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας έχουμε βάλει με το ΦΠΑ 100.000 ευρώ. Αν κάνετε ένα πρόχειρο λογαριασμό, λέγοντας ότι ο κάθε υπάλληλος μειχτά, χαμηλόμισθος, στοιχίζει 1.000 ευρώ, ότι υπάρχουν αναλώσιμα, θα δείτε πολύ εύκολα ότι τα χρήματα αυτά δεν επαρκούν, δεν φτάνουν. Εκεί λοιπόν, για να μην αλλάξουμε τον προϋπολογισμό, θα πάμε ενδεχόμενα σε μικρότερο χρόνο δοκιμαστικής λειτουργίας. Απλά πράγματα είναι αυτά. Εμείς λοιπόν, αφού έχει γίνει η αρχική προεργασία, αυτό που υποσχεθήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο θα το κάνουμε πράξη. Θα έχουν λόγο και οι δημοτικές παρατάξεις.